αυτοκίνητα να πάρουν τα όποια σκουπίδια υπήρχαν, γιατί δεν έγινε το δρομολόγιο, υπάρχει θέμα με τον Απόλλωνα. Δεν ήταν, εμείς είχαμε οργανώσει μία νέα πάλι εκστρατεία, γιατί όπως ξέρετε βρήκαμε εκεί τόνους ευθύς εξ αρχής. Έχω μεταφέρει καμιά πενταριά δεκάτονα φορτηγά μέχρι τώρα. Τώρα απλά συνέβη αυτό. Εμείς κλείσαμε την αυθαίρετη, έτσι, τον αυθαίρετο χαβά, ο οποίος υπήρχε στην Σέριμο. Είμασταν υποχρεωμένοι να το πράξουμε αυτό, διότι είχαμε δεχθεί έγγραφα από την αποκεντρωμένη, από την πυροσβεστική, από οπουδήποτε και από το Υπουργείο Εσωτερικών, που έπρεπε οπωσδήποτε να αποκαταστήσουμε και το χαβά. Αυτό το κάνει. Στο χώρο επομένως εκεί που, ήταν, που είναι περιφραγμένος μέχρι τώρα, αλλά έχει μετατραπεί από προσωρινός χώρος συγκέντρωσης των απορριμμάτων, έχει μετατραπεί λόγω της καθυστέρησης που εσείς λοιπόν έχετε στο να πάτε να μεταφέρετε τα σκουπίδια από την Σέριμο, έχει μετατροπεί, έτσι όπως είδα τουλάχιστον και εγώ από τις εικόνες στην τηλεόραση, έχει μετατραπεί σε μια αυθαίρετη κομματερή, μια καινούργια κομματερή στην Σέριμο. Το ότι εμείς ξεκινήσαμε με την παντόφλα και μέσω της του Σάκη του Κυριακού, και μπορώ να σας πω ότι για τουλάχιστον για τα δύο πρώτα χρόνια, λοιπόν, δεν πληρωνόταν καθόλου. Άρα, κάθε εβδομάδα που πήγαινε η παντόφλα και είχε δρομολόγιο και προς την Καλόνη, σταματούσε πάντα στην Ψέρνη και στην επιστροφή ξαναπερνούσε πάλι από την Ψέρνη, παίρνοντας τα οχήματα τα οποία είχε αφήσει. Αυτό γινόταν σε εμάς. Υπήρχε καθυστέρηση, σίγουρα υπήρχε καθυστέρηση. Κάποιες μέρες είχε φουρτούνα ή κάποιες φορές είχε βλάβες το πλοίο. Αυτό όμως ήταν η εξαίρεση στον κανόνα. Σήμερα υπάρχει έντονη διαμαρτυρία των κατοίκων. Βλέπετε ότι δημόσια δεν έχω πει για σχολιάσματα. Του κατοίκου. Του κατοίκου των κατοίκων. Εσύ πάει. Εγώ, εντάξει, ένα που ήταν λίγη στην τηλεόραση, υπάρχει έντονη λοιπόν δυσαρέσκεια από αρκετού. Αυτό επομένως το οποίο σήμερα φέρατε μέσω τη αναμόρφωση, το ψηφίζω ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Γιατί πράγματι θέλω να βοηθήσω προκειμένου να ξεπλοκάρει μια κατάσταση η οποία είναι μπλοκαρισμένη στην ΣΕΡΕΤ. Τώρα, όσο αφορά τον φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ξέρετε ότι είναι υποχρεωτική η δημιουργία ενός φορέα διαχείρισης σε επίπεδο περιφέρειας, όπως είναι και υποχρεωτική η δική μας συμμετοχή στο φορέα. Γιατί ο συνάδελφος αντιδήμαρχος καλά το στόχευσε το θέμα, για να μην πούμε τι παραλάβαμε, τι βρήκαμε, αν ήταν χωματερή σε δύο σημεία στο γιατρείο, είχε κάνει ρεπορτάζ τότε μαζί μου ο μάμας ο Καναμαντάς και η Μπέτη. Και υπάρχουν ντοκουμέντα για να δούμε τι παραλάβαμε. Η Ψέγος έχει προβλήματα. Δεν είναι εύκολη η μεταφορά των σκουπιδιών με τον ένα τρόπο ή τον άλλο. Δεν στεκόμαστε εκεί, αλλά να μην προσπαθούμε να κάνουμε και το μαύρο, ο άσπρο ή το άσπρο μαύρο. Πρέπει η Ψέριμος να αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο που δεν ξέρω, πραγματικά έχει τεράστιες δυσκολίες. Πρέπει να υπάρχει μια σύμβαση που να περιλαμβάνει τον Απόλλωνα και τα φορτηγά ταυτόχρονα. Όχι να πηγαίνουν ξεχωριστά τα φορτηγά και να είμαστε σε αναζήτηση φορτηγών την ώρα που έχουμε κάνει σύμβαση με την Παντόπλα. Υπάρχουν ζητήματα, τα είδαμε κι εμείς, τα βιώσανε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τα βιώνουμε κι εμείς. Τώρα τελευταία, λόγω κακών καιρικών συνθήκων, έχουμε να πάμε κάποιες εβδομάδες. Το ότι ένας βγαίνει και κάνει αυτό το παιχνίδι που κάνει, δεν το σχολιάζω, δημοκρατία έχουμε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Για τον Φωσδά, θα επαναλάβω αυτό που είπα και στην αρχή, δεν είναι θέμα το τι θέλει ο κάθε Δήμος, είναι νόμος του κράτους, υποχρεωτικά συμμετέχουμε, το τιμολόγιο βγαίνει μέσα από συνέλευση των μετόχων, εκεί διαφώνησα, όμως η διαφωνία ήταν διαφωνία.